Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένα πλαίσιο για την επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων, είτε αυτά είναι επιχειρηματικά, είτε αυτά είναι στεγαστικά, πλην τον νόμο που έχει περάσει στα τέλη του 2015 η κυβέρνηση σε σχέση με τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια. Θεωρώ θετική την εξέλιξη του ανοίγματος γραφείου ενημέρωσης των δανειοληπτών, είτε αυτοί είναι ιδιώτες είτε επιχειρήσεις. Αλλά το αποτέλεσμα ποιο θα είναι, υπάρξει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Το να ενημερωθώ, παραδείγματος χάρη εγώ ή εσείς, για ένα δάνειο το οποίο δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, δεν φτάνει. Πρέπει να υπάρχει και λύση. Mm-hmm. Και ποιος θα κάνει αυτή την ενημέρωση? Ένας υπάλληλος, γιατί άκουσα ότι θα γίνουν και μετατάξεις από άλλες υπηρεσίες και τα λοιπά για να πλαισιωθεί το δίκτυο των γραφείων. Αυτό δεν πρέπει να είναι εξειδικευμένοι σύμβουλοι, δεν πρέπει να είναι, ξέρουν χρηματοοικονομικά, δεν πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, οικονομολόγοι, με ειδική κατάρτιση και ειδική εκπαίδευση στο πλαίσιο αυτό. Σωστά. Για να υπάρχει αποτέλεσμα. Διαφορετικά απλά ανοίγουμε mm-hmm. γραφεία. Είναι ερωτήματα βάσει της κοινή λογικής. Στο θέμα που έχει να κάνει, που είναι και το κυρίαρχο για εσάς, δηλαδή αυτό το πλαίσιο το οποίο δεν υπάρχει, σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείριση των κόκκινων δανείων, σε ποιο ακριβώς σημείο είμαστε? Έχουν προχωρήσει καθόλου ενδεχόμενα οι συνομιλίες ή από την άλλη πλευρά οι απαντήσεις τους για θέματα που και εσείς οι ίδιοι θέτετε, κύριε Καβαθά? Κύριε Δουβιδάκη, το μόνο που έχει γίνει είναι ότι υπάρχει πλέον ειδική γραμματεία ιδιωτικού χρέους. Έχουμε μια πρώτη επαφή μαζί τους. Από την άλλη πλευρά, η Συνομοσπονδία, υλοποιώντας ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δημιουργεί ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τις επιχειρήσεις, που θα μπορούν οι επιχειρήσεις να έρχονται σε επαφή με τη ΓΕΣΕΒΕ και με ειδικούς συμβούλους, μέντορες, για να βλέπουν τα οικονομοτεχνικά στοιχεία της επιχείρησης, τη δυνατότητα βιωσιμότητας, την ανάγκη διακοπής της λειτουργίας της, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε τις τυχόν πτωχεύσεις και να δίνουμε έτσι μια δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρηματίες οι οποίοι ατύχησαν ή έκαναν λάθος επιλογές, για να μπορούν να συνεχίσουν, διότι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και χάνονται και εκατοντάδες επιχειρηματίες, καταστρέφονται, γιατί δεν υπάρχει αυτό το σύστημα της έγκυρης προειδοποίησης. Παίρνουμε τεχνογνωσία από τη Δανία, η οποία είχε ένα εξελιγμένο σύστημα έγκυρης προειδοποίησης, το early warning στα αγγλικά, έτσι λέγεται αυτή η διαδικασία, και 600 επιχειρήσεις πιλωτικά στην Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα mm-hmm. να έχουν τη διάγνωση κινδύνου μέσα από την συνεργασία τους με τη ΓΕΣΕΒΕ. Πάντως, όλο και περισσότεροι συνάδελφοί σας εκφράζουν το φόβο ότι μέσα στο 2017, ως τέλος πάντων προϊονίζονται τα πράγματα, θα έχουμε μια γενικευμένη κατάρρευση της αγοράς, κύριε Καβαθά. Το συμμερίζεστε? Αυτό, κύριε Δουλειδάκη, φαίνεται και από τα στοιχεία που δώσαμε στη δημοσιότητα προχθές σε σχέση με το εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών. Όταν το 75% των ελληνικών οικοκυριών δηλώνει ότι έχει μέσα στο 16 μειωθεί το εισόδημά του, όταν το 37% των οικοκυριών δηλώνει ότι ζει με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 700-800 ευρώ μηνιαίως οικογενειακό, και δεν λέω ατομικό, όταν 2 στους 3 Έλληνες ηλικίας 18-35 ετών σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο, αν τους δοθεί ευκαιρία, να μεταναστεύσουν σε αναζήτηση εργασίας ή καλύτερης ζωής, αντιλαμβάνεστε ότι είναι φυσιολογικό ότι το 17, με την υπερφορολόγηση των ήδη υπερφορολογημένων επιχειρήσεων και νοικοκυριών στα χρόνια των μνημονίων, θα έχουμε δύσκολο το 2017, και βεβαίως έχω δηλώσει κατ' επανάληψη ότι δεν ασπάζομαι, ούτε μπορώ να συμφωνήσω, αν και θα ήθελα, με τις εξαγγελίες και τις προβλέψεις που κάνει και η κυβέρνηση σε σχέση με το 2017, θα είναι έτος ανάκαμψης της οικονομίας. Όμως επιμένω και σε κάτι άλλο, το οποίο τονίζετε και εσείς και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλους τους τόνους, κύριε Καβαθά, ότι υπάρχουν προτάσεις, ότι υπάρχει πλαίσιο, αρκεί να το ανοίξουν, να το δουν από την ΓΕΣΕΒΕ,
προκειμένου να ξεφύγουμε από αυτό το δυσμενές περιβάλλον. Υπάρχουν, υπάρχει ένα επιμέρους, για τα επιμέρους θέματα, είτε αυτό είναι αφορά ρευστότητα, είτε αφορά φορολογικό, είτε ασφαλιστικό, είτε διοδότηση, αλλά και άλλα θέματα που άπτονται τις επιχειρηματικότητες της χώρας, χωροταξικό κλπ. Η ΓΕΣΕΒΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Και σε πολλές από αυτές είναι και υλοποιήσιμες και κοστολογημένες και μπορούν, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση, να υλοποιηθούν. Είπατε προηγουμένως, σ' άκουγα που λέγατε για τα ληξιπρόθεσμα προς το ΚΕΑ, που έχουν πέσει στο ΚΕΑΟ. Λοιπόν, η ΓΕΣΕΒΕ από το 2014 έχει συγκεκριμένη πρόταση για, για το πάγωμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ενεργεία συναδέλφων. 12,1 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι οι οφειλές, το ύψος των οφειλών των ενεργεία. Νομίζω ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, από το μέγεθος του ποσού, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν μπορεί να πληρωθεί. Έχουμε συγκεκριμένη πρόταση για πάγωμα των οφειλών, μετατροπή του ασφαλιστικού χρόνου πλασματικό και τη δυνατότητα να ενταχθούν ξανά οι 300.000 ανασφάλιστοι συνάδελφοί μου στο νέο ασφαλιστικό φορέα. Γιατί ξεκινάει η λειτουργία, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του ΕΦΚΑ, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν ενταχθούν σε αυτοί και δεν πληρώνουν και δεν συμμετέχουν, καταβάλλοντας έστω και την ελάχιστη εισφορά, οι 300.000, πάλι θα ζήσουμε μαύρες τρύπες σε ένα νέο οργανισμό που ξεκινάει με μια πρίκα 3 δισεκατομμυρίων παθητικών. Τελευταίο μου ερώτημα, κύριε Πρόεδρε της ΓΕΣΕΒΕ. Οι δικές σας οι προτάσεις, αυτά τα οποία αναπτύξατε πριν από λίγο, αναρωτιέμαι πόσο θα κοστίσουν για να απορρίπτονται ουσιαστικά. Θα κοστίσουν κλείσιμο επιχειρήσεων και... Όχι. Πόσο θα κοστίσουν για να τα υιοθετήσουν. Θα κοστίσει πάρα πολύ. Όχι βεβαίως, πως τα περισσότερα είναι και χωρίς κόστος. Παραδείγματος χάρη το πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών και με τροπή τους σε πλασματικό χρόνο ασφάλισης, με δικαίωμα εξαγοράς στο προσυνταξιοδοτικό στάδιο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει κανένα κόστος για το ταμείο. Δεν χάνει το ταμείο, δεν θα καταβάλει συντάξεις ακόμα και αν στο τέλος δεν τα πληρώσει κάποιος, θα το αφαιρέσει τα χρόνια που δεν κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές. Δεν έχει κανένα κόστος οικονομικό, μηδενικό κόστος. Απλά είναι θέμα πολιτικής απόφασης.